από μέρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ Κέρκυρας. Καλούμε τους εργαζόμενους σε όλο το δημόσιο της Κέρκυρας σε στάση εργασίας την Παρασκευή 12 Νοέμβρη από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου. Συγκέντρωση στις 12.30 στο Μαράζλιο. Τα προβλήματα όλων των εργαζομένων και του κλάδου του δημοσίου είναι πλέον κοινά για όλους. Τα προβλήματα στον κλάδο υγείας. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση. Τα προβλήματα που υπάρχουν στα νήπη ΔΔΔ και στους ΟΤΑ είναι εκρηκτικά. Ταυτόχρονα όμως αυτό το διάστημα βλέπουμε και την ανοιχτή πια στοχοποίηση εργαζομένων και συνδικαλιστών, γιατί κράτος και εργοδοσία απέφχονται και προσπαθούν να εμποδίσουν ένα και μόνο πράγμα. Την εκδήλωση μεγάλων αγώνων που έτσι κι αλλιώς θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα για όλα τα εκρηκτικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί σήμερα στην κοινωνία μας και πρώτα και κύρια στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Τα προβλήματα της υγείας που έχουμε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, τα προβλήματα με τα σχολεία, η στέγαση των μαθητών στα κοντέινερς, η αδυναμία του Δήμου να καλύψει τα παιδιά και τα βρέφη των λαϊκών οικογενειών με σύγχρονους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι μια σειρά ζητήματα που δεν αφήνουν κανέναν αδιάφορο. Μπροστά σε όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, αλλά και συνεκτιμώντας τις τελευταίες πλημμύρες και τις μεγάλες καταστροφές που υπέφυστη ο κερκυραϊκός λαός και κύρια εργαζόμενοι και μικροεπαγγελματίες, όλα αυτά μας οδήγησαν στην ανάγκη να πάρουμε την ευθύνη μας και να καλέσουμε για αυτή την στάση εργασίας μεθαύριο την Παρασκευή. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο να δώσουμε αυτή τη μάχη με αποφασιστικότητα, γιατί θα είναι και ο προπομπός, θα είναι ένα ακόμα στοίχημα για τους εργαζόμενους της Κέρκυρας για τους επόμενους αγώνες που έρχονται.